Βαθιά το χέρι στην τσέπη, καλούνται να βάλουν οι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Χανίων. Στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή εισηγείται αυξήσει φωτιά στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμού, τα οποία εισπράττονται με το λογαριασμό τη ΔΕΗ. Σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντο και ξενοδοχεία, η αύξηση είναι 18,4% και το τετραγωνικό θα χρεώνεται 4,50 από 3,80 ευρώ. Σε πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες η αύξηση είναι 55,3% από 3,80 σε 5,90 ευρώ το τετραγωνικό. Σε επαγγελματικούς χώρους που η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται πόρτα-πόρτα, τα τέλη αυξάνονται κατά 81,6% από 3,80 σε 6,90 ευρώ το τετραγωνικό. Εξακολουθούμε, όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια, να διατηρήσουμε σταθερό το τιμολόγιο των δημοτικών τελών στις οικίε, καθώς και στη γενική κατηγορία που είναι η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών παρά τις μεγάλες αυξήσεις που έχουμε υποστεί ως Δήμος από τον ΦΠΑ και τις άλλες κατηγορίες εξόδων. Προχωράμε όμως σε ένα εξορθολογισμό και μια δίκαιη κατηγοριοποίηση των τιμολογίων. Αυτό περιέχει δικαιοσύνη διότι διαφοροποιεί το τιμολόγιο στους καταναλωτές ανάλογα με την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγουν και ανάλογα με τις υπηρεσίες που δέχονται από το Δήμο. Οι αυξήσει σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή ήταν επιβεβλημένε, καθώ υπάρχει έλλειμμα 600.000 ευρώ τουλάχιστον στι υπηρεσίε καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμού. Ο συντελεστή 13 πήγε στο 24. Αφορά την παροχή υπηρεσιών, στη ΔΕΔΙΣΑ, εργολάβου άρρωση, εργολάβου καθαριότητε αποδευτηρίων κτλ. Επίση, ο συντελεστή του ΦΠΑ21 πήγε στο 24 και αφορά ανταλλακτικά καθώ και καύσιμα του μηχανοκίνητου στόλου. Και τέλο, οι αυξήσει στι τιμέ καυσίμων που επηρεάζουν τι δαπάνε του στόλου τη υπηρεσία καθώ και η αύξηση τη τιμή κιλοβατόρα της ΔΕΗ ανεβάζει το κόστος του δημοτικού φωτισμού και για το 2016 μας δημιουργεί στο να συσκελίσουμε τον προπολογισμό ένα έλλειμμα περίπου 600.000 ευρώ. Οι αυξήσει προκαλούν θύελλα αντιδράσεων στου επιχειρηματίε των Χανίων. Σε συνδυασμό με τη μείωση των τραπεζοκαθισμάτων που είναι στο 80% και την αύξηση αυτών των συντελεστών, προβλέπουμε πολλά λουκέτα, πολλέ απολύσει. Τι δύσκολε αυτέ μέρε που ο ελεύθερο επαγγελματία, ο βιοτέχνη, ο έμπορο, Περνάει δύσκολα. Εφτά χρόνια λιτότητας, μια φοροκαταιγίδα φόρων εισφορών. Να ενημερώνεται από τα μέσα ότι θα του έρθει μια μεγάλη αύξηση ποσοστιαία και θα πρέπει να το δηλώσουμε στη, στα δημοτικά του τέλη. Καταλαβαίνετε ότι και μόνο στο άκουσμα αυτό τρομοκρατείται. Είναι λάθος του Δήμου να προχωράει σε μονομερείς ενέργειες χωρίς να υπάρχει πρώτα διαβούλευση. Η Δημοτική Αρχή θα εισηγηθεί στο Αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο και την επιβολή για πρώτη φορά ειδικού τέλους 0,50% στα καθάριστα έσοδα επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ποδηλάτων. Το χαράτσι αυτό επιβάλλεται με τη δικαιολογία ότι οι επιχειρήσεις αυτές επιβαρύνουν κυκλοφοριακά την πόλη των Χανίων. Εμείς με έκπληξη, προβληματισμό και απογοήτευση ακούσαμε μέσω του τύπου χωρίς καμία διαβούλευση, ότι η Δημοτική Αρχή σκέπτεται να επιβαρύνει επιπλέον ακολουθώντας την τακτική της κυβέρνησης επιβαρύνοντας επιπλέον τις επιχειρήσεις του κλάδου με φόρους. Ε, το Διηγητικό Συμβούλιο της Ένωσης θα συγκληθεί σήμερα και αύριο δημόσια θα τοποθετηθούμε και θα αναφέρουμε όλες τις στάσεις μας αλλά και τα επιχειρήματα τα οποία είναι θεμητά και θα προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε αυτή την απόφαση. Οι σύλλογοι των πριτόμενων από τις αυξήσεις των τελών επιχειρήσεων θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο.